Θεέ μου τι ατυχία, Θεέ μου, γιατί. Ό,τι έγινε, έγινε επειδή είσαι ένας ανόητος και ένας άχρηστος. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά και ευγενικά σου λόγια, Βερόνικα. Μα γιατί, πώς χάσαμε αυτόν τον αγώνα που ήταν σίγουρα δικός μας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, διότι της έδωσε το πέναλτι και αυτός ο χοντρός ο Μπόκα έβαλε γκολ. Κατάλαβες, έβαλε γκολ. Αχ, σταμάτα, Αλφόντζο, με έχει ζαλίσει με αυτόν τον αγώνα, για το Θεό πια. Τι θέλεις να κάνω, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο, δεν μπορώ. Και γιατί δεν σκέφτεσαι πως γελιοποιήθηκες όταν προσπάθησες να τους χαλάσεις το πάρτι. Μα Βερόνικα, τι θες να πεις, πού να ήξερε ότι θα ερχόταν η αστυνομία. Εξάλλου εσύ φταίς που γελιοποιηθήκαμε. Εγώ φταίω. Τι σκέφτεσαι, θα μπορούσε να πετύχεις με ένα χρωματιστό σπαθί και ένα πιστόλι, παιχνίδι, θα πετύχεις με όλα αυτά. Μα αυτά βρήκα. Και σταμάτα να τα ρίχνεις συνέχεια σε μένα. Γιατί ο μόνος που είναι υπεύθυνος για ό,τι έγινε είσαι εσύ, Αλφόνσο. Και γιατί παρακαλώ, φταίω εγώ, ε? Εγώ έμαθα στα παιδιά μου να ρίχνουν κλωτσιές, μπουνιές, τσιμπιές, να δέρνουν. Αλλά καλά, στο επόμενο πρωτάθλημα θα φωνάξω τον Μάικ Τάισον να τους μάθει να δαγκώνουν τα αυτιά. Σταμάτα, Αλφόνσο, φτάνει, δεν αντέχω άλλο, φτάνει. Καλά, σταμάτα. Δεν πρέπει να μαλώνουμε. Και αν θέλουμε να εκδικηθούμε τους ατρόμητους, πρέπει να είμαστε ενωμένοι να είμαστε. Α, ναι. Ποιος να είναι τέτοια ώρα, ποιος μπορεί να είναι τέτοια ώρα. Έρχομαι. Κοιτάξτε. Αν ήρθατε για να με κοροϊδέψετε, σας λέω εκ των προτέρων ότι δεν θα το ανεχτώ. Α, ίσα. Εμείς πάντα λέμε ότι το να είσαι φίλος σημαίνει να είσαι ατρόμητος. Ναι, και δεν πειράζει που είσαι εχθρός μας. Εμείς θέλουμε να γίνουμε φίλοι. Δεν καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις, διώξ' τους να τελειώνουν. Άντε, σας πείτε. Όχι, δεν ήρθαμε εδώ με κακό σκοπό, ούτε τίποτα τέτοιο. Αλλά σαν φίλοι. Σας φέραμε και μια κασέτα με όλα τα γκολ των δυναμητών. Σοβαρά? Ναι. Ακριβώς. Μπορεί να μην πήρατε το πρωτάθλημα, αλλά είσαστε δεύτεροι. Και επειδή εμείς πιστεύουμε ότι και η δεύτερη θέση είναι εξίσου σημαντική, δεν έχουμε κανένα λόγο να σας κοροϊδεύουμε. Ωραία, δώστε την. Όχι, μην την πάρεις, όχι. Και γιατί να μην την πάρω, Βερόνικα? Εδώ είναι τα πιο σημαντικά στιγμιότυπα του αγώνα. Τα γκολ του Γκαστόν. Οι καλύτερες φάσεις του πρωταθλήματος. Τι λες τώρα? Θα κάνω αντίγραφα, θα τα στείλω στην Ιταλία, στην Ισπανία. Κάνει, αν κάνει. Και βέβαια κάνει. Ευχαριστώ, παιδιά. Πηγαίνετε τώρα, άντε, στο καλό. Παρακαλούμε, γεια. Γεια, Σόντρα. Γεια. Μου πεις ότι θα τη δεις τώρα. Και όχι, κακό είναι. Κατά βάθος είναι καλά, παιδιά. Για να δω. Λοιπόν. Cuidado con las lesiones, por los patadones que hay que esquivar. Si enfrente tenés a un power, Alfonso, cuidado con Don Alfonso, mamá. ¿Qué es la ley? Chanta de los peores. Cuidado que siempre tiene algún plan. No le creas aunque llore. Cuidado con Don Alfonso, mamá. Cuidado que siempre tiene algún plan. Ole, hola, ole, hola, ole, hola, ole, hola, ole, hola, ole, hola, así nadie si solo mu, sumo a dañar a mi amigo más, sabidito ya. Μας την πρώτη φωνές ανακούσεις και τέλειο δυνατό αν μαζί σε αγώνα στο κήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς την πρώτη. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Ολέ ολά, είμαστε ατρόμητοι και η φιλία. Θέλουμε πάντα να νικά. Ολέ ολά, ολέ ολά, ολέ ολά. Ατρόμητοι! Ολέ ολά. Συναντήσεις όλο μου, σου μου αγκαλιά να φτιάχνει ομάδα σ' αυτή τη γειτονιά. Είμαστε εμείς οι πρώτοι. Φωνές ανακούσεις και γέλιο δυνατό αν μαζί σε αγώνα στο κήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Ολέ ολά, είμαστε ατρόμητοι και η φιλία. Θέλουμε πάντα να νικά. Ολέ ολά, ολέ ολά, ολέ ολά. Ατρόμητοι!
τον βλέποντα όταν του δώσαμε την κασέτα. Δεν μπορούσε να τον πιστέψει. Και ναι. Η Βερόνικα ήθελε να μας πετάξει έξω. Έπρεπε να βάλουμε κρυμμένη κάμερα για να βλέπουμε τα μούτρα τους όταν ο Κοπάν τραγουδούσε για τον Αλφόνσο. Και ποια έχει την ιδέα, ποια είναι η καλύτερη, ποια είναι η πρώτη, εγώ ή η Ανδρέα. Καλά, καλά, σταματήστε. Η Ρουζέρο δεν παίξαμε καλά. Ναι, παίξατε καλά και ο Αλφόνσο μας έχει κάνει πολλά, αλλά δεν είναι ωραίο να κοροϊδεύετε τους χαμένους. Και μόνο που έχασαν οι δυναμίτες φτάνει, έτσι παιδιά. Ναι, μετά από όσα μας έκανα. Τώρα ήρθε η σειρά μας να τους πειράξουμε. Ναι. Καλά. Παιδιά, ας αλλάξουμε θέμα. Πείτε μου λοιπόν, πώς νιώθετε που είστε πρωταθλητές, πώς είναι αυτό. Τέλεια, κύριε Λουτσέρο. Όλο το βράδυ ονειρευόμουν το γύρο του θριόμβου. Ναι, και εγώ τον γκολ που έβαλα. Μη μου πείτε πως δεν ήταν τέλειο. Α, το χάρηκες πολύ, Κάροτε. Φώναζε σαν τρελός από τη χαρά σου. Κόπο, κύριε Λουτσέρο. Αν κάνουμε έτσι επειδή κερδίσαμε το πρωτάθλημα της γειτονιάς, φανταστείτε τι θα γίνει στο εθνικό. Μπα. Α, ναι, ψυχραιμία, κύριε Λουτσέρο, έχει δίκιο ο Τόμας. Είμαστε ή δεν είμαστε οι καλύτεροι. Ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είστε καλοί. Είστε καλύτεροι γιατί πήρατε το πρωτάθλημα. Αλλά θέλω να σας δώσω τον αγώνα κορίτσια εναντίον αγοριών. Η Κριστίνα έχει δίκιο. Είχαμε πει πως όταν θα τελείωνε το πρωτάθλημα θα παίζαμε αυτόν τον αγώνα. Και θα σας νικήσουμε. Α, μην ακούω ανοησίες. Τι ανοησίες, σοβαρά μιλάμε. Καλά σας λέει, αφού δεχτήκατε να παίξετε, παιδιά. Αγόρια, θα παίξουμε εμπρός. Έτοιμα τα κορίτσια, θα γίνει ο χαμός. Αχ, Θεέ μου, το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Ω, αν σπάσει τέτοια κεφάλαια θα γίνουμε χάλια εδώ μέσα. Έλα, μην την πειράεις, τα ρούσα, δοκίμασε να πιείς δια το καφέ. Τι, ήπια τρεις ήδη. Έχω την εντύπωση ότι γελιοποιήθηκα. Όχι, μα, δηλαδή έτσι και έτσι. Το χειρότερο ήταν ότι άρχισες και χόρευες σαν χαβανέζα πάνω στον πάγκο. Έκανα τέτοιο πράγμα. Αντέχει, ε. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Μπορούσες ένα μεσοφόρι. 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 Α, ξέρω. Η χοντρή φορούσε κάτι μέχρι τη μέση. Φινιτά, πήγαινε να σου βάλει μυαλό υπόλυτο. Όχι, τα ρούσα. Το μεσοφόρι είναι κάτι ανοιχτικό, μόνο που είναι σόρχο. Δεν την είδες που χόρευε χτες το βράδυ πάνω στον πάγκο. Α, ήταν τέλεια. Και όλοι τις τραγουδούσαμε «Αντέ από εδώ, πως κουνάς το πισινό». Ποτέ δεν είχα ξαναγελάσει έτσι. Ρε ζηλίκια. Είχες πει λίγο παραπάνω, αλλά αυτοί που γελιοποιήθηκαν περισσότερο ήταν Αλφόσο και ο Κακόνι, έτσι. Γιατί τι έκανα. Τι, δεν θυμάσαι. Εμφανίστηκαν σε δύο μπαλιάτσι με παιδικά πιστολάκια για να κλέψουν το κύπελο. Και τον εφάνηκε όσο. Και εκείνοι νόμιζαν ότι ήταν η αστυνομία. Α, ήταν φοβερό. Αλήθεια, δεν θυμάσαι τίποτα. Όχι, ειλικρινά δεν θυμάμαι τίποτα. Θείε, μάλλον ήπια πολύ παραπάνω. Ναι, ήπιες λιγάκι. Λιγάκι. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι ξεχωριστό. Ναι, πολύ ξεχωριστό. Το πρόγραμμα των πρωταθλητών. Καρίτσια, πρέπει να σκεφτούμε κάτι πρωτότυπο. Έχω μια απίθανη ιδέα. Ιδέα! Α, την ξέχασα. Α, μα το κάνει. Ακούστε, σκέφτηκα κάτι. Να τηλεφωνούν οι ακροατές για να δίνουν συγχαρητήρια. Δεν πρόκειται να τηλεφωνήσει κανένας. Άλλη ιδέα. Να τραγουδήσουμε όλα τα συνθήματα για να ξαναζήσουν οι ακροατές τον τέλειο αγώνα. Όχι, θα είναι βαρετό, πολύ βαρετό. Αν ακούσουν τι λέμε για τον Αλφόνσο θα κόψουν το πρόγραμμα. Ναι. Αϊ, συγγνώμη Ειρήνα, αλλά έτσι είναι. Κορίτσια, μπορούμε να κάνουμε κάτι που να μην έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή σαν τι, Ανδρέα? Να καλέσουμε τον Μάγκο Χουάντσο να κάνει μαγικά από το ραδιόφωνο. Τέλεια, πολύ καλή ιδέα. Καλή ιδέα. Πάλι δεν πήρε μπρος. Πώς θες να πάρει εμπρός αν δεν το φτιάξεις όσο... Όσο είναι πάντα στη διάθεσή σου. Καλά. Άσε τις ανοησίες όσο. Μιλάω σοβαρά. Πρέπει να δουλέψω αύριο. Το χρειάζομαι το αμάξι. Τώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα, επιστροφή στον αγώνα, ε! Δεν σταμάτησα ποτέ τον αγώνα. Κοίτα να μου φτιάξεις το αμάξι τώρα. Μα τα έλεγξα όλα. Έφτιαξα το καρμπιρατέρ. Άλλαξα μπαταρία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Βάλε μπρος. Τίποτα, είναι νεκρό. Ροκί, δώσε μου μια πέντσα. Δώσε μου μια πέντσα. Δεν έχω πέντσα, την κρατάς. Κάτι άλλο, ένα κλειδί, άντε μην καθυστερείς. Για να δω. Αυτό σου κάνει. Α, τέλειο. Θα δούμε τώρα.
Θα δούμε, για να δούμε. Άκου καλά, ε! Τι να ακούσω αφού δεν το έχω βάλει εμπρός. Είμαι μάστορας ή δεν είμαι μάστορας. Ξέρεις τι είσαι. Ο μάστορας της γκάφας. Αυτό είσαι. Άντε φτιάξε μου το αυτοκίνητο τώρα. Γεια σου, Βίκτορ. Γεια. Μάντεψε τι σου έχω εδώ. Ειστήρια για το σινεμά. Για να πάμε οι δυο μας απόψε. Α, ναι. Ναι. Και με ποιον θα πας? Με σένα, Βίκτορ. Με ποιον θες να πάω? Ξέρεις, είναι μια ερωτική ταινία με πάρα πολλά φιλιά. Για να θυμηθώ κι εγώ λιγάκι πώς είναι. Έχεις τόσο καιρό να με φιλήσεις που ξέχασα πώς είναι. Ορίστε, πάρ τα εσύ και να τα προσέχεις, σε παρακαλώ. Ήταν τα τελευταία. Μπέσαμε, μπέσαμε μούτσο. Γεια σου, παπά. Τι γίνεται, πρωταθλητή μου? Όλα τέλεια. Ξέρω τι θα γίνω όταν μεγαλώσω. Πες μου, πρέπει να πάω στο πανεπιστήμιο για να γίνω μίμος. Μίμος? Ναι, σαν τον Όσο. Είναι απίθανος, είναι συγκλονιστικός. Έμαθα κιόλας κάποιους ήχους. Άκου, το ελικόπτερο. Το ασθενοφόρο, άκου. Άκου και ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Καλό, ε. Και τώρα θα συγκρουστούν ένα μάξι και ένα φορτηγό μαζί. Λοιπόν, τι λες? Ωραία, ωραία, ναι. Στάσου, στάσου, έχω κι άλλο ένα καλύτερο. Πώς κάνει ένα σεντόνι όταν σκίζεται? Ακου. Κοκκίτα! Τα εισιτήρια! Το εισιτήριο, γυναίκα. Τι κρίμα, θα πας μόνη σου, γιατί το δικό μου το έσκησε. Ακούτε άλλη μία εκπομπή των FM. Ατρόμητων! Το πρόγραμμα των πρωταθλητών. Είμαστε πρωταθλητές! Είμαστε πρωταθλητές! Είμαστε πρωταθλητές! Είμαστε πρωταθλητές! Πανηγυρίζουμε ακόμα για την νίκη μας. Κερδίσαμε στον τελικό με 4-3 και ήρθαμε πρώτοι στο πρωτάθλημα της γειτονιάς. Ατρόμητοι! 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 Όσοι ακροατές επιθυμείτε να μας στείλετε γλυκά, σάντουιτς, μπισκότα, παγωτά και τούρτες, παρακαλούμε πολύ να τα στείλετε στη λέσχη μας. Λοιπόν, και ξεκινάμε το πρόγραμμά μας. Εγώ, η Ανδρέα, η πρωταθλήτρια, θα δώσω το λόγο στο Φέντε τον πρωταθλήτη. Σ' ακούμε, Φέντε. Παρατήρησε, Ανδρέα, ότι από την αρχή του προγράμματος δεν κάνεις τίποτα άλλο από το να ειρωνεύεσαι τους δυναμίτες που έχασαν το πρωτάθλημα παίζοντας με τους ατρόμητους. Ω, τι κρίμα! Τι κρίμα! Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα κοροϊδεύουμε συνέχεια τους δυναμίτες. Σε καμιά περίπτωση! Όχι, βέβαια! Εμείς ξεχάσαμε κιόλας τον αγώνα και σκεφτόμαστε άλλα πράγματα. Α, και θέλουμε να ξέρουν ότι δεν τους κρατάμε καθόλου κακία για ό,τι μας έκαναν. Για τα βρώμικα κόλπα, για τις ζημιές στη λέσχη μας. Όχι, 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 όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Αλλά ακούστε, θέλουμε να πούμε κάτι στους ακροατές μας. Κλάψτε, κλάψτε, δυναμίτες κλάψτε, 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 δυναμίτες κλάψτε, 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 δυναμίτες κλάψτε, κλάψτε, δυναμίτες κλάψτε, 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 δυναμίτες κλάψτε. Όλε όλα, όλε όλα. Γνωρίσουμε τον ήρωα του αγώνα. Εκείνον που οδήγησε τους ατρόμητους στη νίκη. Εκείνον που μας βοήθησε να κάνουμε τον γύρο του τριάμβου. Σταμάτα, Χάζε! Σταμάτα πια! Γιατί να σταματήσω? Όλο το βράδυ σκεφτόμουν τι θα πω. Και τώρα μου λέτε να σταματήσω? Θα συνεχίσω! Τον Πεκταρά, τον Πεκταράδον. Τον καλύτερο από όλους τους καλύτερους. Τον καλύτερότερο! Δεν μου λες τα ρούσα και ποιος είναι? Τι ποιος είναι? Εγώ! Κερδίσαμε τον αγώνα χάρη στο πέναλτι που μου σφύριξαν! Ναι, σημαίνει τώρα! Αν μιλήσετε για τον πέναλτι, ο ήρωας ήμουν εγώ, ε! Μη μου πείτε ότι δεν σούταρα σαν τον Τσιλαβέρ!
Με τέτοια σουτάρα παραλίγο να άνοιγα το κεφάλι του Μπράιαν στα δύο. Α, ναι. Και ποιος έδινε τις καλύτερες πάσες? Εγώ. Και ποιος πίεζε τον αντίπαλο? Φυσικά εγώ. Με το δικό μου γκόλ ισοφαρίσατε όμως. Α, ναι, κι εγώ ξυλοπόδαρος έκανα την καλύτερη άμυνα, είδατε. Σταματήστε, παιδιά, γιατί δεν μιλάμε για το μέλλον. Σωστά, σωστά. Για το εθνικό πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Όχι, κόκκι, έχουμε καιρό γι' αυτό. Γιατί δεν μιλάμε για τον αγώνα των κοριτσιών εναντίον των αγοριών, ε? Θα σας εθνικήσουμε! Θα σας διαλύσουμε! Θα σας εθνικήσουμε! Σταματήστε, κορίτσια! Πώς θα παίξουμε μαζί σας? Ακούτε, κορίτσια! Τι έγινε, φοβάσαι, Κάρο? Τα αγοράκια βίλιασαν τώρα! Σιγά, μην βίλιασαμε! Απλά δεν θέλουμε να σας διαλύσουμε! Ναι, ναι. Αυτός ο αγώνας θα γίνει οπωσδήποτε! Ακούστε πώς θα φωνάσουν οι οπαδοί της Κριστίνα! 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 Τι οπαδοί είναι αυτοί, χοντρέ? Έχουν βραχνιάσει λίγο από τις φωνές. Και τώρα αφιερώνουμε στους ακροατές μας τον ύμνο της λάσκης μας. Ναι, έρχομαι. Κορίτσια! Τι έκπληξη! Τι είναι αυτή η έκπληξη? Τι είχα! Εσύ φταίσαι, δεν θα βγει με τη Μέκα? Ναι, αλλά ήθελα και να σου κάνω έκπληξη. Α, ωραία! Γεια! Γεια σου, Αρτούρο! Γεια σου, Ρόκη! Ωραία, ωραία έκπληξη! Ρόκη! Τι? Ξέρεις ότι εγώ σ' αγαπώ σαν αδερφό μου. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όλοι σ' αγαπάμε πολύ. Δύσκολα συναντάς ανθρώπους σαν εσένα σήμερα, το ξέρεις. Κάποιον που να τα δίνει όλα, κάποιον για να βασίζεται πάνω του κάποιος, για να μοιράζεται μαζί του τις κακές και τις καλές στιγμές της ζωής, ό,τι άσχημο. Ωραία πράγματα όπως αυτό που έγινε χθες, τα χρωστάμε σε σένα, Ρόκι. Δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ποτέ. Α, σας παρακαλώ. Όλοι ξέρουμε πόσο αγαπάς τα παιδιά μας, ασχολείσαι μαζί τους κάθε μέρα, τα συμβουλεύεις για να γίνουν καλοί και χρήσιμοι άνθρωποι. Ελάτε, κοκκίνησα, θα σταματήσετε, θα με πάρουν τα ζουμιά τώρα. Κλάψε, κύριε Λουτσέρα, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τα δάκρυα της χαράς. Λοιπόν, Ρόκι, αυτό είναι από όλους εμάς. Α, μεγάλη τώρα. Έλα, άνοιξε, εμπρός, άντε. Ρόκι, άνοιξε, εμπρός. Κύριε Λουτσέρο, αυτό είναι από τους φίλους σου. Γιατί για εμάς τους μεγάλους το να είσαι ατρόμητος σημαίνει φίλος! Όχι. Με πεθάνατε. Με πεθάνατε. Το πιο ωραίο δώρο που μου έχουν κάνει ποτέ. Είναι πανέμορφη. Σ' αρέσει? Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Το αγόρι μου ο Ρομπερτίτο θα σας ανακοινώσει κάτι πολύ σημαντικό. Θα το μεταφράσει η Βέρο, η ξαδέλφη του. Άσε μας, Ανδρέα! Λέει ότι στον αγώνα συγκεντρώσαμε πάνω από 1000 υπογραφές για την καμπάνια «Μην απαγορεύετε την ευτυχία». Έχουμε 1010. Ωραία! Γιατί χαίρεστε, παιδιά? Δεν πρέπει να μαζέψουμε 1000 υπογραφές. Ακριβώς, χοντρέ, μαζέψαμε 1010. Δεν κάνετε τίποτα σωστά. Τι λέει τώρα, δεν κατάλαβε. Ω, πάνω στην ώρα ήρθες. Μαζί μας σήμερα ο μάγος Χουάντσο, που θα παρουσιάσει στους ακροατές μας ένα μαγικό κόλπο. Άντι, πώς θα παρουσιάσω το μαγικό από το ραδιόφωνο? Δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Α, δεν έχει σημασία. Ο Ρομπερτίτο θα μεταφράζει όλα όσα κάνεις. Σταμάτα, κοντρούλα. Δεν φτάνω να τα λέω, με κοροϊδεύουν και από πάνω, Ρούντι. Καλά, ρε Φονσίτο, δεν το περίμενες? Τι να περίμενα, μου χάρισαν μια κασέτα με τον Κοπάνι να τραγουδάει στη λέξη. Α, ναι. Ωραία, θα μου τη δανείζει. Τι να σου τη δανείσω, ξέρεις τι τραγουδάει? Λέει τραγούδια που κοροϊδεύουν τους δυναμίτες και εμάς τους δυο. Α, ναι. Να, τα μισώ αυτά τα παιδιά, μισώ τους ατρόμητους. Θα μας ταράξουν στο δούλεμα τώρα. Για να δω, Αλφόνσο. Τι τρέχει? Άρχισε, πρέπει να φύγω. Πλήρωσε. Αυτή η φορά είναι δικά σου, έτσι. Καλά. Αγόρασες μηχανή? Τι μηχανή, ούτε πατίνι δεν έχω. Το φοράω για να με γνωρίζουν. Θες πως με πειράζουν στη γειτονιά? Μου πάει. Και τώρα ένα μαγικό κόλπο από τον μοναδικό, από τον καλύτερο μάγο, τον Χουάντσο. Λοιπόν, έχω ένα κόκκινο μαντίλι. Κράτησε το καρότ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και μια άδεια τσάντα. Κοιτάξτε, δεν έχει τίποτα μέσα. Τέλεια. Και τώρα το μαντίλι, παρακαλώ. Πολύ ωραία. Ας φυσήξουμε λίγο μαγικά.
Βγάλε τώρα το μαντίλι και δείξ' το σε όλο τον κόσμο. Για να δω, για να δω. Κοίτα. Τι ωραίο! Ο μάγος Γουάντζο έκανε ένα θαυμάσιο μαγικό κόλπο. Έβγαλε ένα αυγό Κίντερ. Έκπληξη! Αν είναι στρατιώτες, τους ανταλλάσσω με οτιδήποτε, Βίκη. Τους κάνω συλλογή. Άνοιξε το! Μη φωνάζετε, δεν είναι δικό σας. Αυτό το αυγό της το χάρισε. Εδώ έχω αυγά για όλους σας. Ποιος θα αγοράσει, ποιος θέλει. Πώς θα πουλάς, ψήλε. Επειδή με είπες ψήλο, θα σου το χρεώσω σαν να είναι χρυσό. Τι? Όχι. Καλύτερα θα σου το χρεώσω σαν Κίντερ. Όχι, εντάξει, θα σας το χαρίσω. Μπράβο, παιδιά, μια που μιλάμε για γλυκά, ποια δεν ήρθε να μας συγχαρεί? Η Πεπονού. Ξέρω τι έγινε. Η Πεπονού φοβάται να έρθει, γιατί ξέρει πως αν έρθει θα της γεμίσω το στόμα με φιλιά πάρα πολλά. Ειδικά σήμερα που νιώθω υπέροχα. Αν ήταν εδώ κανονικά, εκείνη θα έπρεπε να με φιλήσει. Γιατί εγώ είμαι πρωταθλητής. Μη με ενοχλείς, τα ρούσα. Λοιπόν, η Πεπονού είναι τρελή για μένα. Κι ας μην θέλει να το παραδεχτεί. Κόφτο, κόφτο. Δεν το έκανα εγώ. Κάροτ, έχω κάτι για σένα. Όχι, όχι, σε παρακαλώ, μη, όχι, όχι. Καλά, αφού δεν το θέλεις, θα το δώσω στον Ταρούσα. Ξέρεις τι είσαι, ε? Ναι, ξέρω, Ταρούσα. Είμαι Βλάκα. Με dijeron que estaba muerta por mí y de cabeza me metí. Como un nabo me tiré a la pileta, me volví loco con sus trenzas. En la esquina de mi casa la encaré, un piropo y arranqué. ¿Cómo puede una flor estar tan sola? Me gritó, raja de aquí, ¿quién te da bola? ¡Qué bolú! ¡Qué bolú! ¡Me cantaban en el club! ¡Qué bolú! ¡Qué bolú! ¡Cómo te cortó la luz! Tarjeta roja me sacó, tarjeta roja le sacó y del juego lo expulsó. Mis amigos se reían un montón de mi enorme papelón. Coloradas me quedaron las orejas cuando me agarró la vieja. Pero a mí que nunca aprendo la lección, cuando tenga la ocasión, a la barra le voy a meter la tapa. Si la vuelvo a cruzar no se me escapa. Qué bolú, me cantaban en el club. Qué bolú, cómo te cortó la luz. Tarjeta roja me sacó, tarjeta roja le sacó y del juego lo expulsó. Qué bolú. Πόσο συγκινήθηκε ο κύριος Λουτσέρο, ε? Ναι, ο κύριος Λουτσέρο είναι άγιος. Τα παιδιά τον αγαπούν πολύ. Του χρωστάμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας και για τη Λέσχη. Είναι η πρώτη φορά που πήραμε το πρωτάθλημα. Ναι, βέβαια. Α, τώρα που λέμε για τη Λέσχη, κύριε Βίκτορ. Γιατί η 25η δεν έχει τα χρώματα της φανέλας των Ατρόμητων? Ποιος έδωσε αυτά τα χρώματα στην ομάδα, ξέρεις? Θες να μάθεις? Ναι. Εγώ. Πώς? Εγώ ήμουν εμπνευστής. Α, ναι. Ο Μελγκράνο κοίταξε τον ουρανό και έφτιαξε τη σημαία της Αργεντινής. Ναι. Το ίδιο έκανα και εγώ. Δηλαδή, κοίταξε τον ουρανό και ήταν μπλε, πορτοκαλί και άσπρος. Όχι, 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 όχι. Άσε με να σου εξηγήσω, Μαρία. Ναι. Ήμουν στην περιοχή Τόνους. Ξέρεις, κοντά στη Σάντα Τερεζίτα. Όχι, όχι, δεν έχω ιδέα. Περπατούσα στην πλάζα, έψαχνα τη γυναίκα μου. Τι, είχε χαθεί η κυρία Αντζέλικα? Όχι, όχι, τίποτα τέτοιο. Όπως το λέει και το όνομα, η περιοχή έχει πολλούς τόνους. Είναι σαν μικρά δελφινάκια, ξέρεις, ε?
Δεν ξέρω πώς ακριβώς, αλλά η γυναίκα μου είχε πιάσει φιλίες με κάτι τόνους και κολυμπούσαν όλη μέρα. Δεν έβγαινε από το νερό. Ναι, έτσι που λες. Τι βλέπω λοιπόν να πέφτει στο νερό. Κοιτάζω προς τον ουρανό και λέω, γιατί δεν κάνει μια βουτιά στον ορίζοντα να εξαφανιστεί. Και μετά κοιτάζω τον ορίζοντα. Ω, Μαρία, δεν φαντάζεσαι, ήταν άλλο πράγμα. Δηλαδή? Παντού πορτοκαλί και διάσπαρτα μικρά άσπρα συννεφάκια. Και το μπλε πώς προέκυψε? Όταν η αγαπούλα μου βγήκε από το νερό. Ναι. Είχε μελανιάσει από το κρύο. Έτσι εμπνεύστηκα τα χρώματα των ατρόμητων. Λοιπόν, παιδιά, θα σας δείξω άλλο ένα κόλπο. Εδώ έχω ένα πιρούνι που φαίνεται να πετάει στον αέρα. Σιγά το δύσκολο, έτσι το κάνεις, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία, ας κάνουμε πραγματική μαγεία τότε. Πώς το κάνει αυτό, πώς το κάνει. Θα σας εξηγήσω πώς το κάνω. Αντί για ένα πιρούνι χρησιμοποιώ δύο. Κοιτάξτε. Το ένα το έχω μέσα στο ρολόι. Κάντε το πρώτο κόλπο και όλοι σας λένε σιγά, αυτό είναι πανεύκολο, το κρατάς με το δάχτυλό σου. Τους απαντάτε ότι θα κάνετε πραγματική μαγεία και με ένα μαγικό, άμπρα κατάμπρα. Ωραίο! Μπράβο! Σταθείτε, ο μάγος εξαφάνισε τον κόκκι, πού είναι? Εδώ είμαι, βγήκα για λίγο, πήγα να φέρω ένα ξεχωριστό καλεσμένο. Μάλιστα, είναι ο μόνος δυναμίτης που συμπαθώ. Ο φίλος μου Γκαστόν. Και θα υποσχεθούμε δημόσια ότι δεν θα ξαναμαλώσουμε ποτέ μα ποτέ. Ναι! Μπράβο! Και με αυτό το νέο κλείνουμε το πρόγραμμα των FM Ατρόμητων! Το πρόγραμμα των πρωταθλητών! Πώς ήταν? Το πρόγραμμα εκπληκτικό! Κάροτ, τώρα που όλα πάνε καλά, γιατί δεν δέχεσαι την πρόσκλησή μου? Έλα, σε παρακαλώ, πάμε μαζί στο θέατρο. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Αυτό το βίντεο κλαπ έχει τα πάντα. Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Με τις ταινίες που έχω γράψει από την τηλεόραση και με αυτές που σημειώσαμε στον κατάλογο έχουμε πολλές. Τέλεια! Το σινεμά του Σαββάτου είναι σχεδόν έτοιμο. Τώρα που δεν θα πηγαίνουμε στο γήπεδο θα έχουμε κάπου να περνάμε την ώρα μας. Τα αγόρια θα κάνουν μεγάλη φασαρία αν δουν ότι πήραμε μόνο ερωτικές ταινίες. Τι ερωτικές ταινίες δηλαδή? Τι ρίχνουν? Τι θες να δείχνουν? Έρωτα! Έχω μια απορία. Φιλιούνται στα αλήθεια? Πού να ξέρω, Ταρούσα. Φιλιούνται και παντρεύονται. Τι λες, Σοφία? Ηθοποιοί είναι. Φιλιούνται γιατί το λέει το σενάριο. Ωραία δουλειά, ε! Ξέρω τι θα γίνω όταν μεγαλώσω. Θα γίνω ποδοσφαιριστής και ηθοποιός σε ερωτικές ταινίες. Καλά, δεν το επισκέβασε όσο. Παίρνει μπρος, αλλά δεν κινείται. Είναι άσχετος αυτός όσο. Δεν έχει ιδέα. Είναι εντελώς άσχετος. Εκεί. Τι? Άκουσες το τέλος του ραδιοφωνικού προγράμματος? Όχι, όχι, δεν μπόρεσα. Μετά το δώρο που μου κάνατε, δεν μπορούσα να συνέλθω από τα δάκρυα. Α, εγώ το άκουσα όταν γύρισα στο σπίτι μου. Α, ναι. Ναι, και χάρηκα πολύ, γιατί ο Κάροτ και ο Γκαστόν υποσχέθηκαν να μην ξαναμαλώσουν ποτέ. Βέβαια, είναι καλά παιδιά. Είναι διαφορετική βέβαια, αλλά. Τι είναι? Είναι, όχι τίποτα, είναι φίλοι, καλοί φίλοι. Α, ναι, ναι, ναι. Κρίμα μόνο που ο Γκαστόν παίζει με τους δυναμίτες, έτσι, κρίμα. Και θα πρέπει να παίζει με αυτούς τουλάχιστον μέχρι το εθνικό πρωτάθλημα. Α, πότε ξεκινάει? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Στο μεταξύ πάντως θα παίζουμε φιλικούς αγώνες, έτσι. Φιλικούς? Ναι. Θα σου πω ένα. Α, ναι, με ποιους? Με τους δυναμίτες. Α, έλα τώρα. Είναι η μέρα του παιδιού, τα γενέθλιά μου, όχι, του Αγίου τα όχι, Ρούσα. Όχι, είναι η μέρα του πρωταθλητή, έλα, άνοιξέ το. Και για να σε ευχαριστήσω, ρώτησα στο μαγαζί ποιο είναι το αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών. Και ξέρεις τι μου είπαν, τα τέρατα. Αυτός είναι ο κακός, ε. Είναι ο Σανάτο, αυτός που θέλει να κυβερνήσει τον κόσμο. Κοίτα, είναι ίδιος ο Αλφόνσο, κοίτα. Καλά λες, ναι. Σ' αρέσει, ε. Μ' αρέσει για να του σπάσω τα δόντια. Μπαμπά πρόεδρε! Ξέρω. Ευχαριστώ. Όχι, τα ευχαριστώ είναι για ξένους, όπως λέει και ο κύριος Αρτούρο. Θέλω να μιλήσουμε σαν άντρας προς άντρα. Σαν άντρας προς άντρα, μάλιστα. Σ' ακούω. Δεν θέλω να ξανακάνω μάθημα με την teacher. Τι εννοείς? Θέλω να κάνω μάθημα πάθους. Λοιπόν, Κάροτ,
Τι έγινε με το στοίχημα? Φερθήκαμε ανόητα να βάλουμε στοίχημα για τη Ροξάνα. Έχεις δίκιο. Πάντως εγώ έχω μεγαλύτερο δικαίωμα να βγαίνω με τη Ροξάνα. Είμαι πρώτος σκόρερ. Και εγώ είμαι πρωταθλητής. Και τι έγινε? Το δικό μου προσόν είναι ατομικό. Μόνο εγώ είμαι πρώτος σκόρερ. Και λοιπόν, Γκαστόν, τι εννοείς? Επειδή είμαστε πρωταθλητές πρέπει να βγαίνουμε με τη Ρόξη όλοι? Κοίτα, Γκαστόν, τη Ροξάνα απλά τη συμπαθώ. Είναι πάρα πολύ καλό κορίτσι. Το μόνο που θέλω είναι να είμαι φίλος της, τίποτε άλλο. Αυτό μόνο. Κι εγώ. Το μόνο που θέλω είναι να είμαι φίλος της. Γεια σου, Γκαστόν. Γεια. Dame la esperanza que alguna vez en tu juego yo seré ganador. Quiero hacer un gol a tu corazón, descubriendo en tus ojos el amor y patear a fondo con tu penal el golazo que me hará campeón. Κορίτσια, η Ρόξη δεν μπορούσε να έρθει γιατί έχει εισιτήρια για το θέατρο. Αν ξεκινήσουμε έτσι, ναι. Αφήστε τα λόγια και ετοιμαστείτε για προπόνηση. Τι κάνετε εσείς εδώ? Εσύ τι κάνεις εδώ, Ταρούσα? Εγώ ήρθα για να... Εμείς ήρθαμε εδώ γιατί στα δικά μας αποδυτήρια δεν έχουμε νερό, κατάλαβες? Ωραία, κι εγώ ήρθα για να αλλάξω νερό στο πουλάκι μου και φεύγω. Τι? Ταρούσα! Τι, γιατί φωνάζεις? Καμιά σας δεν το πιάσε, καμιά. Πώς θα αλλάξει νερό στο πουλάκι σου? Εγώ δεν βλέπω κανένα πουλάκι. Εγώ εννοώ ότι θα κάνω πιπί και θα φύγω. Είσαι αειδιαστικός, χαζέ. Γιατί αειδιαστικός? Εσείς δεν κάνετε πιπί. Φύγε, Ταρούσα. Σίγουρα ήρθες να μας κατασκοπεύσεις για να νικήσετε στον αγώνα. Χαλάρωσε. Σκέφτομαι να αφήσω το ποδόσφαιρο. Τώρα που θα είμαι ο Ταρουσίτο ο πρωταθλητής και της τηλεόρασης ο ερωτικός πρωταγωνιστής. Τι είπε? Κύριε Όσο. Ναι. Είμαι καταπληκτική καλλιτέχνης. Κάνω κι εγώ μιμήσεις. Για να δω, ποιους μιμήστε? Καλύτερα μιμούμε το γούντι τον τρυποκάριδο. Ακούστε. Παραπαπάπα, 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 παραπαπάπα. Έτσι καμικότες. Κύριε Όσο, μήπως σας βρίσκεται καμιά σφεντόνα? Όχι. Όχι, εδώ που τα λέμε τα πήγατε πολύ καλά, πολύ καλά. Α, ευχαριστώ, κύριε Όσο, που εκτιμάτε το ταλέντο μου. Μπαμπά, μαμά, θα πάω με τον Όσο για να μου κάνει μάθημα στους ήχους. Ω, τι ωραία, δεγωγιό καλλιτέχνη, μπράβο. Να πας, αγάπη μου, και να προσέχεις, ε. Από τη μαμά του πήρε. Αγαπούλα, κοίτα πως κάνει το τρένο. Κοίτα, άκου. Πολύ ωραία. Εσύ έχεις ταλέντο. Δεν σ' άρεσε. Ότι καλά. Χρειάζεσαι μόνο λίγο εξάσκηση. Θέλω εξάσκηση. Γιατί δεν πας στο Σύνταγμα να ακούσεις καλά πως κάνει το τρένο και μετά να πας κατευθείαν στο Μάρντελ Πλάτα. Και από εκεί τηλεφώνησέ μου να μου κάνεις το τρένο, ε. Α, πολύ αστείο. Έλα, 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 έλα. Από εδώ. Έλα. Λοιπόν, εγώ φεύγω, παιδιά. Όχι, μην φεύγεις τώρα, Κάρο. Τι να παίξουμε τη ρεβάνς. Δεν γίνεται, πρέπει να φύγω. Κι εγώ. Παίζουμε άλλη φορά. Καλά έγινε. Πάμε, Κάροτ. Πού πάτε? Στο θέατρο. Κοίτα, έχω τα εισιτήρια. Μπορώ να το δω? Ναι. Ω, τι σύμπτωση. Είμαστε στην ίδια σειρά. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Αχ,
Κορίτσια σας, παρακαλώ, πώς είστε έτσι? Ανδρέα, μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί κοίταζες τις κερκίδες και φάγαμε 3 γκολ? Φανταζόμουν ότι έπαιζα και ότι χαιρετούσα τους οπαδούς μου. Γι' αυτό δεν είδα την μπάλα. Η αλήθεια είναι ότι μερικές από εμάς το παράκαναν, κορίτσια. Εγώ είμαι γεμάτη μελανιές. Ναι, και εγώ έσπασα τα νύχη. Ωραία, Σόφη, δεν ξέρω σε ποιον έχεις μοιάσει. Και μου είχαν πει ότι ο μπαμπάς σου είναι άσος στο ποδόσφαιρο. Και τι με νοιάζει εμένα? Μήπως θα παίξω ποδόσφαιρο? Εγώ θα γίνω σύζυγος και μητέρα. Λοιπόν, ελάτε. Πηγαίνετε να κάνετε γρήγορα ντους για να μην κρυώσετε. Όλες μαζί? Όχι, Φίνιτα, δεν μπορούμε όλες μαζί. Εδώ δεν έχει ξεχωριστά ντους όπως τα δικά μας αποδυτήρια. Καλά, λοιπόν, φορέστε τα ρούχα σας και πηγαίνετε γρήγορα σπίτι σας. Αλλά να κάνετε ντους. Φίνιτα, και τότε γιατί δεν μείναμε στα δικά μας αποδυτήρια? Επειδή δεν είχαμε νερό, ήρθαμε εδώ για να κάνουμε ντους. Α, τι ιδιότροπες που είστε! Εδώ έχει νερό. Τι έκανε έτσι? Οπα, συγγνώμη. Συγγνώμη. Γιατί ήρθες εδώ? Θέλει και ερώτημα, Κριστίνα. Μπόκα, γιατί δεν πήγες στις τουαλέτες μας? Αφού δεν έχετε νερό, τι θέλατε, να σας άφηνα δωράκι? Σαπουνόπερα. Θέλω να μου γράψετε μία σαπουνόπερα με πολλά πολλά φιλιά. Ελάτε, βοηθήστε με, είστε ο αγαπημένος μου συγγραφέας. Καλά, ο μόνος που ξέρω. Σαπουνόπερα, μάλιστα, δεν έχει άσχημη ιδέα. Σύντροφε τα ρούσα, ήρθε στον κατάλληλο άνθρωπο. Θα σου γράψω μία σαπουνόπερα και θα γίνεις διάσημος, θα δεις. Εκτός από αυτό, θέλω γυναίκες, κύριε Βίκτορ, πολλές γυναίκες. Μη μου το λες. Καλύτερα τώρα, Μπόκα. Ναι, δεν μπορώ να κάνω μιμήσεις με άδειο στομάχι. Άκου αυτό. Χτυπάει το τηλέφωνο, ε. Έλα κάτω. Ποιο? Το τηλέφωνο. Τελείως λάθος. Τελείως λάθος. Άκου αυτό εδώ, είναι πιο εύκολο. Για κάτω. Καλά, δεν το έκανα. Σκέτη αποτυχία είσαι. Κοίτα, πιες αυτό. Είμαι σίγουρος ότι το σεισμό θα τον κάνεις καλά. Πραγματικά τέλειο. Γιατί τέτοια μου τρακάρω, ότι δεν μου είπες ότι η Ροξάνα σου πρότεινε να πάτε θέατρο? Ναι, μου το πρότεινε. Και πήγες? Ναι. Και δεν σου άρεσε το έργο? Μου άρεσε, ήταν πολύ καλό. Ε, τότε γιατί έχεις αυτά τα μούτρα, γιατί είσαι έτσι? Γιατί όλα πήγαιναν μια χαρά, μέχρι που φάνηκε εκείνος ο ανόητος Γκαστόν. Η Ροξάνα είχε καλέσει και εκείνον? Όχι. Όχι. Ήρθε μαζί μας γιατί είναι ζηλιάρης. Όχι, μπορεί να μην είναι ζηλιάρης, απλά να είχε εισιτήριο και να... Όχι, όχι, μαμά. Σίγουρα ζηλεύει, σου λέω. Μας έκανε χαλάστρα. Ναι, τρελός. Δεν μπορώ να πάω θέατρο με μια φίλη μου με την ησυχία μου. Μια φίλη? Α, η Ροξάνα είναι μόνο φίλη. Ναι. Φίλοι, τι άλλο, μαμά? Όχι, τίποτα. Μη μου πεις ότι είχε και εκείνος εισιτήρια. Ναι, επίτηδες το αγόρασε, είμαι σίγουρη. Φοβερό ζηλιάρης. Εμένα δεν με νοιάζει, μπορώ να πηγαίνω θέατρο και με τους δύο. Όμως, άκου να σου πω. Ο Γκαστόν μου μιλούσε συνέχεια σε όλο το έργο. Δεν έβαλε γλώσσα μέσα και δεν μπορούσα να πω τίποτα με τον Κάροτ. Και το χειρότερο απ' όλα είχε κάτσει δίπλα μου. Με είχαν βάλει στη μέση και από τη μια είχα τον Κάροτ και από την άλλη είχα τον Γκαστόν. Δεν ήξερα τι να κάνω. Α, δεν το πιστεύω. Πίστεψέ το. Και κάποια στιγμή ένιωσα τον Γκαστόν να μου πιάνει το χέρι. Και? Για να πω την αλήθεια, μου άρεσε. Μύρισε. Ωραίο άρωμα, δεν φοράει. Ναι. Σ' αρέσει που ήρθα να σε βοηθήσω? Τρελαίνομαι. Θα έχουμε περισσότερο χρόνο για μας. Ας εκμεταλλευτούμε τις διακοπές τώρα που δεν θα με χρειάζονται τόσο πολύ τα παιδιά. Ναι. Πες μου. Έδωσες χρήματα στον Ταρούσα για να πάρει ρούχα? Ναι. Το άξιζε. Δεν πήραν το πρωτάθλημα. Γιατί ρωτάς? Γιατί ήθελα να πάω μαζί του και δεν με άφησε. Σώπα, είναι ανεξάρτητος ο μικρός. Μου είπε ότι θα μου κάνει έκπληξη. Σώπα. Δεν σου φαίνεται ότι ο Ταρούσα φέρεται λίγο περίεργα τελευταία? Πολύ περίεργα. Μου είπε ότι θέλει να κάνει μαθήματα πάθους. Μαθήματα πάθους? Με συγχωρείς. Ίσως θέλει να γίνει καρδιοκατακτητής σαν τον πατέρα του. Σίγμα. Περίμενε. Στην κατηγορία πράμα να γράψω σύζυγος. Τρε! Ταρούσα, απόκριες έχουμε. Ούτε απόκριες ούτε τίποτα. Είμαι ο Ταρουσίτα, ο πρωταθλητής και της τηλεόρασης πρωταγωνιστής.
ένα φυλάκι κουκλά. Όλε όλα, όλε όλα. Τι έχουμε να φοβηθούμε δηλαδή? Όχι, όχι, όχι. Απλώς δεν θέλουμε να σας φέρουμε σε δύσκολη θέση. Ναι, να ξέρεις, εμείς θα σας φέρουμε σε δύσκολη θέση. Αν νικήσουμε. Σιγά μην νικήσετε. Άσες, Κριστίνα, είναι λοφάνερα ότι φοβούνται να παίξουν μαζί μας. Ποιος φοβάται, χαζί? Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε την προπόνηση, αλλά αυτός ο αγώνας δεν θα γίνει. Ναι, γιατί μας είπατε ότι θα γίνει? Για να μας αφήσετε ήσυχους. Ναι, πολύ μπλα 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 μπλα, αλλά εγώ έχω μάθημα. Τι μάθημα, χοντρέ, αφού έχουμε διακοπές? Ναι, αλλά εγώ κάνω μαθήματα ήχων. Τώρα που το λες, ξέρω ένα πολύ καλό ανέκδοτο. Όχι, 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 καλό, πολύ καλό. Ήταν δύο τύποι στο σιδηροδρομικό σταθμό και ξαφνικά να και το τρένο. Και ο ένας λέει στον άλλο, πρόσεχε, έρχεται το τρένο. Ποιο τρένο, ποιο τρένο, ποιο τρένο, ποιο τρένο, ποιο τρένο. Δεν το πιάσατε. Πάνω του, παιδιά! Όχι, όχι, ο χοντρός δεν ξέρει τι λέει! Δεν είμαι φιγουρίνη, κύριε συγγραφέα. Βγάλε καλύτερα αυτά τα ρούχα, τα ρούσα. Είσαι σαν Ιταλός πρόσφυγας. Τι χάλι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Τι Ιταλός πρόσφυγας? Μαφιόζος που ήρθε από την Ιταλία, όλα εγώ πρέπει να σου το εξηγώ. Οι ερωτιάριδες είναι πιο φυσικοί. Πιο φυσικοί, παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις. Σαν... σαν εμένα, για παράδειγμα. Σαν εσάς αποκλείεται γιατί είστε φαλακρός. Α, ναι. Νομίζω ότι οι φαλακροί δεν έχουν γοητεία. Κοίτα να δεις που ξυρίζουν όλοι τα κεφάλια τους. Καλά τότε. Εγώ θα αλλάξω ρούχα. Εσείς μου γράψατε τη σαπουνόπερα. Τι δουλεύω, Ταρούσα, μη με πιέζεις, σε παρακαλώ. Βρήκα τίτλο, άκου. Ακούω. Ταρούσα, ο καρδιοκατακτήτης του Μπουένος Άιρες και των περιχώρων. Μια ιστορία πάθους, αγάπης... και φιλιών, πολλών φιλιών. Εσάς δεν σας φαίνεται λίγο μεγάλος ο τίτλος? Μη σε νοιάζει, γιατί η σαπουνόπερα θα είναι σύντομη. Α, υπό ένα όρο όμως. Αν θες να κάνεις επιτυχία, θα παίξεις με την Ανδρέα Ντελ Μπόκα. Μείνετε ήσυχος. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν της πω ότι θα συνεργαστούμε, θα τρελαθεί. Θα την κάνω διάσημη. Ο Δράκουλας οδηγεί το αυτοκίνητό του. Ξαφνικά μένει από βλάβη. Ο Δράκουλας κατεβαίνει να δει τι έγινε. Ανοίγει το καπό, παίρνει το σταυρωτό κλειδί και μένει στον τόπο. Καλό. Και εγώ ξέρω πολλά ανέκδοτα. Ακούω, ακούω, ακούω. Ναι, ναι. Είναι η μαμά και το παιδί και πηγαίνουν στο Μάρτε Πλάτα. Με πούλμαν. Όχι, όχι, με αμάξι. Και ο μικρός λέει. Άκου τι λέει. Μαμά, μαμά, αργούμε πολύ για να φτάσουμε στο Μάρτε Πλάτα. Και η μαμά το απαντάει. Σιώπη, μικρέ. Μετά από λίγο πάλι. Μαμά, μαμά, αργούμε πολύ για να φτάσουμε στο Μάρτε Πλάτα. Και η μαμά το απαντάει. Σιώπη, μικρέ. Μετά πάλι. Ξέχασα πώς τελειώνει. Καλά, συμβαίνουν αυτά, Μπόκα. Δεν πειράζει. Ξέρεις, θα ήθελα να είμαι σαν εσένα. Σόμαν. Ναι, θα μπορούσαμε να γίνουμε ντουέτο. Αλλά μόνο οι δυο μας, όχι άλλος. Ναι, βέβαια. Ντουέτο με τρεις δεν γίνεται. Μπόκα! Ούτε στη Λέσχη είναι. Όχι, όχι, μόλις τηλεφώνησα. Ούτε μαζί σας ήρθε στο Ρόκι. Όχι, ούτε που φάνηκε καθόλου. Μα πού μπορεί να είναι τώρα ο Ταρούσα? Εγώ νομίζω ότι πήγε στο τσίρκο. Στο τσίρκο? Ναι, μα δεν τον είδες πως ήταν ντυμένος. Θα τον περνούσες για παλιάτσο. Α, ακούστε. Επειδή τον ξέρω πολύ καλά τον Ταρούσα, θα ορκιζόμουν σίγουρα ότι κάπου έχει μπλέξει πάλι. Σοβαρά. Τώρα ξέρω πολύ καλά τους ήχους. Α, έλα, χοντρέ, κόφτο! Αλήθεια, ακούστε. Τώρα θα σας κάνω το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο. Ένα ελικόπτερο. Όχι, 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 καλύτερα το αεροπλάνο. 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 Τι μοντέλο αεροπλάνο? Ένα Boeing 707. Α, για να δούμε, για τότε να δούμε, σ' ακούμε. Για να δούμε. Τι ωραίο! Περιμένετε. Τώρα θα σας κάνω ένα ελικόπτερο. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Για εδώ. Πολύ βέβαια. Φοβερός είσαι, παιδί μου. Περιμένετε, έχω κι άλλο. Τώρα θα σας κάνω τη σιρήνα του ασθενοφόρου. Ακούστε, για να δούμε, για να δούμε. Έλαξε κόλλα. Σιρήνα είπα, σιρήνα, σιρήνα. Τι έγινε, χοντρέ? Λοιπόν. Καλά, θα σας εξηγήσω. Ξέρετε... Συγγνώμη, Μπόκα, κόλλησε κασέτα. Α, έξι, χοντρέ. Τι έγινε? Το καημένο.
Του είπα ότι θα συμπροταγωνιστείς με την Αντρέα Ντελμπόκα και ο μικρός το έχαψε. Έβγε χωρίς να έχει καταλάβει ότι το έκανα πλάκα. Ελπίζω να έκανες πλάκα, γιατί πριν πάρεις την Αντρέα Ντελμπόκα έπρεπε να κάνεις συμβόλαιο με μένα. Έτσι λες? Μα φυσικά. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι για να έπαιζες σαπουνόπερα θα ήθελες για παρτνέρ κάποιο πιο ψηλό. Α, ναι, έτσι λες? Βέβαια. Και με ποιον με φαντάζεσαι? Δεν ξέρω αν είχες δει εκείνη την ταινία Jurassic Park. Α, ναι. Γυναίκα, ένας από εκείνους τους δεινόσαυρους θα σου πηγαίνει πολύ. Θα σε σκοτώσω, θα σε πνίξω, το ξέρεις, θα σε πνίξω. Θέλω να σου πω κάτι. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Τίποτα ακούς? Μα τι γίνεται, ποιος είναι στο πλατό, ποιος είσαι εσύ, ε? Μην το πεις σε κανένα. Σιωπή. Έλα, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Έλα. Έλα εδώ. Αρχίζεις πάρα πολύ, φίλε μου. Μπορείς να με σηκώσεις ψηλά, γιατί θέλω να μιλήσω στο κορίτσι. Έλα, σήκωσέ με. Έλα. Συγγνώμη, ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι ο Ταρούσα. Εσύ είσαι δική μου? Ναι. Αφού είσαι δική μου, δώσε μου ένα γλυκό φυλάκι. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητη. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητη. Αν συναντήσεις όλο μου, σου αγκαλιά να φτιάχνει ομάδα.